Η φοροκαταιγίδα και κυρίως η αύξηση του ΦΠΑ κατόρθωσαν να μετατρέψουν την Ελλάδα σε μία από τις ακριβότερες χώρες της Ευρωζώνης σε ό,τι αφορά το επωνομαζόμενο καλάθι της νοικοκυράς, δηλαδή τα βασικά είδη διατροφής. Η κάθετη υποχώρηση των εισοδημάτων και ακολούθως και της κατανάλωσης δεν έχει συνοδευτεί από αντίστοιχη πτώση στις τιμές. Όλα πάνε. Οι μισθοί κάτω, οι συντάξεις κόπηκαν. Έχουν και αυτά τι να κάνουν. Αφού τους έχουν πλαγκώσει αυτούς στη φορολογία και θα ξέρω εγώ. Οι μισθοί συνταξιού προπαντός είναι για ελεημοσύνη μόνο. Βάσει τώρα των στοιχείων της Eurostat, τον Ιούλιο του 2016 οι τιμές των τροφίμων στη χώρα μας αυξήθηκαν κατά 2,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του περασμένου έτους, με την Ελλάδα να είναι η δεύτερη ακριβότερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο γάλα και στα αυγά. Η τέταρτη τώρα ακριβότερη στα ψάρια και η έκτη ακριβότερη στο ψωμί. Πολύ. Τι, κυρίως τι. Όλα, όλα. Πολύ ακριβά, πολύ ακριβά, πολύ ακριβά, μάτια μου, πολύ ακριβά. Δεν μπορεί να τα επεξέλθουμε. Είμαστε οικοκυρέοι άνθρωποι και είχαμε πάλι βατήριδες. Να αναφέρουμε εδώ ότι οι τιμές για το ίδιο διάστημα στο σύνολο της Ένωσης είχαν ενισχυθεί κατά 0,9%. Τώρα, τα επιμέρους στοιχεία στην ανακοίνωση της Eurostat είναι εξαιρετικά εντυπωσιακά, με δεδομένο ότι στη χώρα μας εμφανίζουν εντυπωσιακή άνοδο οι τιμές προϊόντων όπως τα έλαια, συμπεριλαμβανομένου του ελαιόλαδου, ενός εκ των βασικών προϊόντων που παράγει η Ελλάδα. Έχουν αυξηθεί λοιπόν κατά 9,5%, μία αύξηση δηλαδή 2,9% στην Ευρωζώνη. Τώρα, στα φρούτα, η αύξηση έχει φτάσει στο 4,2%. 4,9% δηλαδή στην Ευρωζώνη και στα λαχανικά κατά 7%, με 5,6% στην Ευρωζώνη. Τώρα οι τιμές σε ψωμί και δημητριακά ενισχύθηκαν 2%, ενώ στην Ευρωζώνη η αύξηση ήταν μόλις 0,2%.